Λοιπόν, Νίκο, με το δεξί σήμερα, σε αυτή τη διαδικασία των παράνομων μου στην ΓΑΜΑ Εθνική, για πες μου λίγο πώς είδες το σημερινό παιχνίδι και τα συναισθήματά σου. Συγχαρητήρια καταρχήν σε αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα μας στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Αλλά λίγο το άγχος και λίγο μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας, χάσαμε ένα ημίχρονο. Δεν ήμασταν τόσο ουσιαστικοί. Ενώ είχαμε 2-3 πολύ καλές στιγμές για να ανοίξουμε το σκορ. Αυτό έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε στο ημίχρονο τα παιδιά ότι πρέπει να σοβαρευτούμε. Δεν είναι αυτή η εικόνα μας, η πραγματική μας εικόνα. Νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας. Ήμασταν πολύ επιπόλοι και ανυπόμονοι να βάλουμε την μπάλα μπροστά. Με αποτέλεσμα να κάνουμε πολλές λάθος επιλογές. Αυτό διορθώσαμε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Και νομίζω ότι δίκαια και καθαρά κερδίσαμε έναν δυνατό αντίπαλο που νομίζω ότι μετά το 70 φάνηκε και τα σημάδια κόπωσης, γιατί ξέραμε ότι αυτή η ομάδα την Τετάρτη έπαιξε το τελικό κυπέλλο και είχαμε επενδύσει και σε αυτό το κομμάτι με την ομάδα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτά τα παιδιά. Κοιτάμε παρακάτω. Ήταν 3 βαθμοί οι οποίοι θέλαμε για αυτή τη δύσκολη πορεία που έχουμε και κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι. Την Τετάρτη, Νίκο, υπάρχει ένα παιχνίδι, δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση. Τι θα πεις από αύριο στους ποδοσφαιριστές, μάλλον από τώρα στο Πούλμαν, όχι αύριο. Η προετοιμασία της ομάδας για το επόμενο παιχνίδι σίγουρα θα είναι λιπέστατη, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πολλές μονάδες προπονητικές για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Είναι δυστυχώς έτσι το πρόγραμμα τώρα που πρέπει να παίξουμε Τετάρτη. Θα κάνουμε αύριο ένα χαλάρωμα με τα παιδιά, θα μιλήσουμε, θα δούμε τον αντίπαλο και θα παίξουμε την Τετάρτη όλα για όλα μέσα στην έδρα μας για τη νίκη. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.